καλοκαίρι και να έχουμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε σε παρόμοιες πετυχημένες εκδηλώσεις. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήλθατε με το επιτελείο σας και χαιρετίζω και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τους πολιτιστικούς συλλόγους στην περιοχή Οροπού. Είναι πραγματικά ωραία η βραδιά, μας καλέσατε. Εμείς θα χορέψουμε 4 τραγούδια που είναι πραγματικά έχουν σχέση με την παράδοση. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος πραγματικά μας έχει μέσα στην καρδιά του, μπορώ να πω, και πάντοτε μας καλεί σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήστε λοιπόν τώρα το συγκρότημα του ομίλου μας που θα σας χαρίσει 3 ή 4 τραγούδια που έχουν σχέση πραγματικά με χαρά, με ευτυχία και με την παράδοση. Να είστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ.
σκαμμένη. Από εδώ μαζί
ψωμί, να φωνάζω μη. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά, δεν θα γίνει εμείς. Από το μαζί και το χωριστά, αντίκριστα, αντίκριστα. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά, δεν θα γίνει εμείς. Κι απ' το χωριστά, αντίκριστα, αντίκριστα. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου. Πάμε να φύγουμε σήμερα. Δεν έχει αγάπη μας σήμερα. Πάμε να φύγουμε σήμερα. Μέσα στα χέρια σου κλείνομαι, στην αγκαλιά σου αφήνομαι. Στεγνώσει το δάκρυ μου. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου. Θα προχωράμε μαζί μέσα σε αυτή τη ζωή. Θα προχωράμε μαζί κι όπου μας βάλει. Θα προχωράμε μαζί θα ανεκουρά. Μέσα σε αυτή τη ζωή θα προχωράμε μαζί κι όπου μας βγάλει. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Μια και ήρθαν υποψήφοι δήμαρχοι. Κάντε λίγο ησυχία να χαλαρώσουμε λίγο γιατί... Λοιπόν, φίλοι και φίλες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καλωσορίσατε στην αποψινή εκδήλωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οροπού, των 47 εξοραϊστικών, πολιτιστικών και εμπορικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής του Οροπού. Λίγο ησυχία, αλλιώς... Δεν κάνουμε δουλειά, παιδιά. Θα βάλω την Άννα να τραγουδάει συνέχεια. Λίγο ησυχία εδώ μπροστά η Πελοποννήσι. Στον όμορφο χώρο αυτό των γραφείων του Ακροτηρίου, σε μια εθιμοτιμική γιορτή για τα μέλη και τους κατοίκους της περιοχής, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Για την ολόθερμη στήριξη στο μεγαλύτερο δευτεροβάθμιο όργανο της περιοχής και πιστεύω τώρα που θα ερεμήσουμε λιγάκι να περάσουμε όμορφα και ψυχαγωγικά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα μέλη της Ομοσπονδίας, επίσημοι προσκεκλημένοι, φέτος συμπληρώνεται τα 29 χρόνια από την ίδρυση. Η Ομοσπονδία εξακολουθεί να εκφράζει με την... Παρακαλώ, λίγο ησυχία, παρακαλώ, παρακαλώ. Λίγο ησυχία, φίλοι και φίλες. Να πούμε δύο λόγια, κάτι ενδιαφέρον μπορεί να ακούσετε. Η Ομοσπονδία λοιπόν εξακολουθεί να εκφράζει
την πιο δυνατή και φθηνή φωνή των κατοίκων του Οροπού, υποστηρίζοντας το δίκαιο το αντικειμενικό, χωρίς ιδιοτέλειες, χωρίς εμπάθειες, χωρίς σκοπιμότητες, εξακολουθώντας να παρεμβαίνει και να δρά δυναμικά όταν χρειαστεί για την αναβάθμιση της περιοχής, για την περιβαλλοντολογική ανάκτηση της λεκάνης του Πολύπαθου Ασοπού, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, για τη στήριξη της κοινωνίας, δράσεις που τη φέρνουν αντιμέτωπη είτε με μικρά είτε με μεγάλα συμφέροντα, ενώ αξιολογεί και στηρίζει όσους σχεδιασμούς έχουν θετικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα για την περιοχή. Θέλω να γνωρίζετε, φίλοι και φίλες, ότι η πολύπλευρη εντατική δραστηριότητα της Ομοσπονδίας δεν περιορίζεται μόνο στα περιβαλλοντολογικά προβλήματα, αλλά εντείνεται και στα κοινωνικά, στα σημαντικά τουλάχιστον κοινωνικά προβλήματα. Όπως έπραξε πρόσφατα με το επικείμενο κλείσιμο των τραπεζών στον Οροπό. Εκτός από κινητοποιήσεις, προχώρησε και σε άλλες νόμιμες ενέργειες προς τις διοικήσεις τους, ενώ άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που εκτελεί είναι η συμβολή της στη δημιουργία υποδομών, όπως με την εκπόνηση δωρεάν μελετών και στη συνέχεια σύνταξη φακέλου για τη δημοπράτηση έργων, στηρίζοντας και με αυτόν τον τρόπο τους οικισμούς της περιοχής, πρόσφατα με τον ηλεκτροφωτισμό εδώ της παραλιακής ζώνης στο Ακροτήρι και σήμερα με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Νέας Πολιτείας. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι ένα σώμα που στηρίζουν καθημερινά το παραγόμενο έργο της Ομοσπονδίας. Οι δύο αντιπρόεδροι, Παναγιώτης Κουντρουμπής, Πάρης Κώτης, ο γραμματέας, ο λυκειάρχης Ηρακλής Ψάλτης. Δώστε κανένα χειροκρότημα να χαρούν και αυτό. Ο Κώστας ο Μαντάς, ο Βασίλης ο Πύργας, η Αγάπη Αλεξανδροπούλου, ο Ξενοφόνο Αναγνωστόπουλος, η Πόπη Γιαμαρέλου. Να ευχαριστήσω τα πολυάριθμα μέλη μας, τους Συλλόγους Ομοσπονδίας που παρευρίσκονται εδώ σήμερα, ξεκινώντας από τους εξοραστικούς συλλόγους που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο που έχει σχέση με την καθημερινότητα των οικισμών, Δήμαρχε. Την καθαριότητα της διοφυτεύσης, την περιποίησή τους, τον ηλεκτροφωτισμό, τις παρεμβάσεις στους κοινωνικά αδύναμους, μην το ξεχνάμε αυτό. Έργο που δεν έχει την ανάλογη κοινωνική αποδοχή και την προβολή που λαμβάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Πολιτιστικοί σύλλογοι όμως που τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιάσει μία αξιοζήλευτη πρόοδο στο έργο τους. Καλωσορίζουμε λοιπόν τους Συλλόγους Δημοτικής Ενότητας Καλκουτσίου και συγκεκριμένα τους ακρίτες του Δήμου, τον Σύλλογο από το Πανόραμα Γριλέζας, στα διοικητικά όρια με τον Δήμο Τανάγρας, τον νέο ορεξάτο πρόεδρο, τον αξιόλογο τον Πέτρο τον Πεσίρη, δίπλα του τον Στέλιο τον Κατσιλιάνο, τους παλιότερους Γιάννη Μουρατίδη, Παναγιώτη Σπανό, Χρήστο Μαθηδιάκη, παραλιακά τον Ναυτικό Όμιλο Αγριλέζας με τον εξαιρετικό Γιάννη Παυλίδη και τον Παύλο Βαϊκάλη. Από τη δροσιά Χαλκουτσίου, τον Αλέκο τον Βεκρή, που δεν βρήκε τραπέζι και έφυγε. Και δίπλα του τον Αντρέα Δελιγιάννη. Από τους εφέδρους Χαλκουτσίου, τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη Γεωργιλάκη. Την Κούλα τη Βλαχάκη από τον Ερμή. Από τη Νέα Εκάλη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Παναγιώτη Κουντρουπή Πρόεδρο. Δίπλα του, Άρτεμι Πάλα, Πόπια Θανασάκη, Γεωργία Γεροδήμου, Ντίνα Κάντα, Χρήσινα Κωνσταντίνα. Από το Καμάρι, Ακούρα στη Τατιάνα. Δίπλα της ο Πάρης ο Κώτης, από τη Δημοτική Ένωση Καμίνου ο Δημήτρης ο Δρακόπουλος, πρόεδρος του Πεφιά, αντιπρόεδρος ο Σπύρος ο Αλεξόπουλος, ο Περικλής ο Παπαπαύλου, από τους οικιστές Νέος Καμίνου ο Παναγιώτης ο Κωνσταντόπουλος πρόεδρος, δίπλα του ο Κώστας ο Μαντάς, ο Μινάς Παπασταθόπουλος, ο Γιάννης Μπίκος, ο καλός φίλος ο Νίκος ο Παϊκόπουλος, ο συνονόματος ο Άρης Παναγόπουλος και άλλοι. Από τη Δημοτική Ενότητα Σκάλας, ο Λευτέρης Τσότσος, από τον Αθανάσιο Διάκο. Από το Πευκή, η Ματούλα Δεμέστιχα, από τη Νέα Πολιτεία, ο Λίος Κουρούσης, με Χρήστο Μπακαρά και Βασίλη Καρμούτσο. Δεν τον βλέπω τον Βασίλη. Αλλά είναι εδώ ο Πολ Γραμμένος, είναι αγαπητός σε όλους ο Πολ. Από το Ακροτήρι, η γραμματέας, η Άννα Δασκαλάκη, η ακούραστη Ελένη Χρυστοφιλοπούλου, ο δραστήριος ο Δημήτρης Τζόρτζης. Και φυσικά ο επιτιμή ιδρυτής της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οροπού, ο Χρήστος Παναγόπουλος. Από τη Δημοτική Ενότητα Μαρκοπούλου, από την Ορεινή Μαυροσουβάλα, ο Βλάσης Μόρος, την Αγία Βαρβάρα. Από το Πηγάδι Μαρκοπούλου, ο μαχητικός πρόεδρος, ο Διονύσιο Θεοδωράτος. Δίπλα του με τους έμπειρους Βασίλη και Γιάννη Καλαμπαλίκη, τον Γιώργο τον Περδίκη. Από τον Άι Νικόλα, ο παραλίας Μαρκοπούλου, η δραστήρια Εμιλία Μπότση. Ξενοφώντας Αναγνωστόπουλος,
Μανώλης Υψηλάτης. Και φυσικά δίπλα στην Εμιλία, ο Φώτης ο Μπότσης. Τι έγινε, Εμιλία? Από το Φέρι, ο Δημήτρης Οραζής, με τον Γιώργο και τον Βασίλη Πανταζέλο. Ο Βασίλης επιτιμή μέλος Ομοσπονδίας. Καλωσορίζουμε τον Πολιτικό Σύλλογο Νέων Παλατίων, της μεγαλύτερης πόλης του Δήμου Οροπού, με τον πρόεδρό του, το δραστήριο Αϊθαλή Μιχάλη Πολυχρόνη, επί πολλές θητείες σε θέσεις ευθύνης στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπεύθυνη για το χορευτικό την εξαιρετική Μαρία Ραπ. Το νεοσύστατο Πολιτικό Σύλλογο των Πελοποννησίων με την αντιπρόεδρο, την Τίνα Νίτσιου, τα ιδρυτικά μέλη, τον Περικλή Παπαπαύλου, τον Πέτρο Ανδρέου, το νεοσύστατο Πολιτικό Σύλλογο Γυναικών Δήμο Οροπού με την αντιπρόεδρο την Τίνα Νίτσιου. Την Τίνα, συγγνώμη, την Τίνα. Πώς? Κάτριν. Κωνσταντίνα, το μεγάλο μου διαφεύγει η Κωνσταντίνα. Τον Αλέξανδρο Ανδριώτη, πρόεδρο, τον καλό μου φίλο, πρόεδρο του Φιλόδοξου Πολιτικού Συλλόγου Αμφιαράιο Αρχαία Αγραία, ο οποίος με προέτρεψε να καταθέσουμε πρόταση για δωρεάν μελέτη ανέγερσης νέου αρχαιολογικού μουσείου στον Οροπό. Το Πολιτικό Σύλλογο Άγιο Γιώργιος, τον Εραστόχνα Αλιέων, ο Άγιος Γιώργιος ο Θαλασσινός, Αντρέα, με τον δυναμικό πρόεδρο τον Αντρέα Παπαπάνου, τη Χριστίνα Νικηταρά, την πρόεδρο της Ένωσης Επιστημών Ανατικής, το Πολιτικό Σύλλογο Ασοπός, μέδρα το χωριό Οροπός, την δραστήρια πρόεδρο Άννα Κόντου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Βασιλική τη Βλάχου, πρόεδρο του Πολιτικού Σκάλας, με μεγάλη διαχρονική παρουσία στα πολιτικά δρόμενα του Οροπού. Τις εκλεκτές παρέες, τον πρώην πρόεδρο του Αγίου Κωνσταντίνου, Μιχάλη Παπαηλία, με δίπλα του τον Ζώη τον Αβιέρη, με τη Μαρία και Νατάσα Κασβή, το Μπάντα Ακμαίο, τον Γιάννη Γκανά από τη Νέα Πολιτεία, τη Μυρτό Σπυριδάκη και τον Μανώλη Καλάργυρο, τον Παναγιώτη Ρόδη, την Κλέρι Κυρτάτου, έφυγε η Κλέρι, δεν βρήκε τραπέζι. Τον Γιώργο Πολυχρόνη και την οικογένεια Πολυχρόνη. Τον επιχειρηματία τον Κώστα τον Διονυσόπουλο, τον Άγγελο τον Κούρτη, τον κύριο Μαμαμουλάκη, τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, τον φίλο μας τον Στέλιο τον Μαγκανά από το χωριό Ροπό. Τις μεγάλες παρέες, Φραγκούλη Δαμαλά, του Κώστα του Βούλγαρη, της Λιλής Αντωνοπούλου, του φίλου μας του Ζιάκα και όλους τους υπόλοιπους αξιόλογους φίλους, καθώς και διακεκριμένους επιστήμονες, όπως τον Βασίλη Αλεξανδρή. Πριν την αναφορά μου στους επισήμους, θα καλωσορίσω τον πρόεδρο εδώ που φιλοξενούμε σήμερα και μας κάνει την τιμή, του Πολιτικού Συλλόγου Πελοποννησίων Δήμου Γαλατσίου, τον Τάσο Σμυρνή, που είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο αίτημα για συνεργασία μεταξύ του νεοσύστατου Πολιτικού Συλλόγου Πελοποννησίων Δήμου Οροπού, που θα κάνει το πρώτο αντάμωμα, φίλοι και φίλες, στον ιστορικό χώρο των φυλακών 25 Αυγούστου. Πιστεύω να είναι μια ξεχωριστή γιορτή, Τάσο, με τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε μόλις 12 εβδομάδες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για ακούστε, αυτό έχει ενδιαφέρον, Γιάννη. Χαιρετάς μετά, Γιάννη. Θα σε ψηφίσουμε όλοι. Έλα. Τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Μαλακάσας, που άφησε έργο ως κοινοτάρχης με αγώνες για την εγκατάσταση των διοδίων εντός των ορίων του Δήμου Οροπού, έχει ήδη δημοσιοποιήσει την υποψηφιότητά του, ο Κώστας Ολίτσας, που το 2010 του έλειψαν μια κούφτα ψήφι να κερδίσει το Δημοτικό Θόκο. Να δούμε, Κώστα, αν η ιστορία αυτή τη φορά σου χρωστάει κάτι. Σίγουρα, αν βάλει και περισσότερη διπλωματία, Κώστα, πιστεύω ότι θα σου δώσει την ανάλογη όθηση που σου χρειάζεται. Ευχόμαστε σε κάθε περίπτωση καλή επιτυχία. Θα είναι υποψήφιος, το στηρίζει, ήρθε ο Σπύρος Ολίτσας. Είναι εδώ, ο τοπικός της Μαλακάσας. Εκ των ανταγωνιστών του Κώστα του Λίτσα, ο Δημήτρης ο Βελτανιώτης, προερχόμενος από το Καπανδρίτη, ήπιος, αγαπητός, ιδιαίτερα στην περιοχή του, αποτελεσματικός σε ό,τι του ανατέθηκε μέχρι σήμερα, κάνει σήμερα το παραπάνω βήμα. Αν καταφέρει και περάσει χωρίς τρικυμίες το εσωτερικό μέτωπο
των μέχρι σήμερα συνεργατών του, έχει αυτός ελπίδες για τη Δημαρχία. Σου ευχόμαστε και σένα, Δημήτρη, καλή επιτυχία. Σήκω να σε δούμε, σήκω Κώστα. Σήκω Κώστα λίγο να σε δει ο κόσμος. Είσαι και ομοφόπεδο. Δεν πειράζει. Ο Δημήτρης έχει δίπλα του τον μηχανικό του συνάδελφο, τον Φώτη, τον Χρυσούλα. Συντοπίτης του Δημήτρη, με κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση, στο δύσκολο έργο που επιχειρεί να κάνει, να αναλάβει τη Δημαρχία, πιστεύω ο Χρυσούλας, ο Φώτης, θα το βοηθήσει. Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τον σημερινό δήμαρχο, τον Γιώργο τον Γιασημάκη, που έχει να αντιμετωπίσει, εκτός των αντιπάλων του, την κακοδαιμονία που θέλει ο ενεργεία δήμαρχος Οροπού να ολοκληρώνει με μία μόνο θητεία. Ο ίδιος λοιπόν ελπίζει να σπάσει την παράδοση. Αν καταφέρει να πάρει μια-δυο ηχηρές μεταγραφές, έχει αυτός βάσιμες ελπίδες να ανανεώσει τη θητεία του. Δίπλα του ο έμπειρος, ο Γιάννης Κανελόπουλος έχει έρθει? Όχι, είναι ο έμπειρος ο Αντρέας ο Κασβινιάν. Αντιδήμαρχος φωτισμού, ακούραστη μηχανή στο γρανάζι της Δημοτικής Αρχής. Περιμένουμε κανένα δύο-τρεις φωτισμούς, Αντρέα. Πευκή πολιτεία, ναι, Κάλλη. Ηλεκτροδότης των γραφείων Σικαμίνου, Αντρέα. Μου το λέει ο Ματάς κάθε μέρα. Τους δύο άγγελους του Δημάρχου, τον Άγγελο Χατζιωάννου και τον Άγγελο Καλύβα, που έχουν δράσει στην κοινωνική, στην κοινοφελή εταιρεία, ο πρώτος, και στο νομικό πρόσωπο, ο δεύτερος. Ο Νίκος Ολούπης, έμπιστος του Δημάρχου, αναλαμβάνει τις δύσκολες τις αποστολές. Ο αντιδήμαρχος Μαργοπούλου, ο Γιώργος Αμυριώτης, δεν έρχεται. Χρωστάει στην Ομοσπονδία κανένα δύο αιτήματα γι' αυτό. Ο Μιχάλης Οτόλιας, μια καλή μεταγραφή, Δήμαρχε. Ο Μιχάλης έχει διατελέσει πρόεδρος στο νομικό, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δημήτρης ο Ελεύθερας, που έχει γνώση για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο Μιχάλης ο Οικονομίδης, που ξεχώρισε τη Δημοτική Αρχή, στα μέχρι σήμερα καθήκοντά του. Ο Διονύσης ο Καβιώτης. Ο Παπαγιάννης, έλα ρε Παπαγιάννη. Χωρίς Παπαγιάννη εκδήλωση δεν γίνεται. Ο Ελεύθερας, δεν τον είπα τον Ελεύθερα. Τον είπα, Δήμαρχε, δεν με παρακολουθείς. Να μην λέω τα ίδια πάλι. Ο Γιώργος ο Δελιγιάννης. Νέα μεταγραφή του Κώστα του Λίτσα. Γι' αυτό δεν σε λέω, γιατί θα στεναχωρήσουμε τον Δήμαρχο, καταλάβες. Του φύγε ένας τέλεχος. Ο Διονύσης ο Καβιώτης. Διονύση, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Χρειάζεσαι βοήθεια να βοηθήσουμε? Είσαι δυνατός, πώς νιώθεις? Ο Διονύσης ήταν στη μείζωνα αντιπολίτευση. Σήμερα επιχειρεί και αυτός να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θόκο. Διονύση, έχεις δίπλα σου τον φίλο μας τον Μίχα. Στη φαρή προσωπικότητα τον Γκάλαμο. Τον Βασίλη τον Πιλήρη, φίλο της Ομοσπονδίας. Δεν το ξεχνάμε αυτό, Βασίλη, για σένα. Ευχόμαστε, Διονύση, καλή δύναμη, καλή επιτυχία, ολόψυχα. Και να έχεις καλή δημιουργική πορεία. Τους δημοσιογράφους, Άννα Μαρία Τσαρουχά, το Θανάση Σκούρα, τον Κώστα Θανασίου, την Σοφία Μπασκάκη, την πρώην βουλευτή, την Άννα Τιστεργίου. Ανούλα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας προτρέπω να μην φύγετε νωρίς, πριν χορέψετε. Το κέφι ξεκινά μετά τις 12 όπως πάντα. Και εκείνη την ώρα ανοίγουν και οι σαμπάνιες, φίλοι και φίλες. Η μουσική επιμέλεια της Άννα Μπιλιλή, με εξαιρετικά τραγούδια. Ευχαριστούμε το εξαιρετικό χορευτικό συγκρότημα των Νέων Παλατίων, με την επιμέλεια της Μαρίας Ράπτη και την τεχνική υποστήριξη εδώ από τον Σωτήρη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και συγγνώμη για τις όποιες ατέλειες. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στη συνέχεια. Ένα τραγούδι για τον Γιάννη τον Οικονομάκο. Μόνο ένα θα πούμε. Εμείς ήρθαμε για τον Γιάννη τον Οικονομάκο εδώ. Πάμε να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε, παιδιά. Όταν σε κοιτάζω, σύννεφα και πόνο.
σ' αγκαλιάζω, σταματάει η ώρα. Κι όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Κι όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Πάνω στον τραγκάρο, σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόνια η καρδιά μου, τα πεζούλα για όλα, άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Αγαπώ, μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Για το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Του μοιάζει κι απόψε το μυαλό. Σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Μπράστρα χίλι καημί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Σου μιλά και κόκκινησε στην αφάνταστο. Όσο θα μπει στο σποράκι, τόσο κάνει αυτό. Μόνο
αστέρια. Άναψα φωτάκια σ' όλα τα χωριά.